cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't be. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Σήμερα θα αλλάξουμε ρολεμά στη Goldwing προστινού Πυρονιού. Ετοιμαζόμαστε ένα μεγάλο ταξίδι. Θα ζυγίσουμε και τη Βοστινή Ρόδα. Εδώ είναι η Ρόδα, θα ζυγίσει σε λίγο. Για να επασφαλίσουμε οτιδήποτε κούνημα υπάρχει. Τώρα εδώ με το Φάνη θα ζυγίσουμε το πυρούνι. Το οποίο είναι ένα πυρούνι τύπου Χόσακ. Αυτά θα τα πω σε άλλο βίντεο. Εδώ όπως βλέπετε δεν υπάρχει ανάρτηση. Αυτό είναι ένα αχυτό αλουμίνιο, ένα μπράτσο το οποίο στηρίζει τη Ρόδα. Και η ανάρτηση είναι εκεί μέσα. Υπάρχουν δύο ψαλίδια. Ένα ψαλίδι είναι εδώ και ένα ψαλίδι είναι εδώ απάνω. Θα σου δείχνω δεύτερο ψαλίδι. Και ανάρτηση σου δίνει μέσα ψαλίδια. Τώρα, το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τοπολογίας ανάρτησης είναι το εξής. Όταν το μηχανάκι στρίβει στο τιμόνι, δεν έχει σοβαρή τιμόνι γιατί δεν βυθίζεται η ανάρτηση. Όταν είσαι πλακιασμένο στη στροφή, μπορείς να πατήσεις φρένο. Σε καμιά άλλη μοτοσυκλέτα δεν μπορείς να πατήσεις φρένο. Σε αυτή μπορείς, όχι σε καμία άλλη. Μπορείς και στη σειρά της BMW και τη σειρά K1300-1600. Που φοράνε το τιμόν το σύστημα ανάρτησης στο dual lever, που είναι εκείνο με την ψαλίδια. Υπάρχει μια διαφορά στην τοπολογία, θα την εξηγήσω σε άλλο βίντεο. Οπότε το πλεονέκτημα είναι το εξής. Στρίβουμε, είμαστε στροφή πλαγιασμένοι και επειδή δεν έχει βυθίσει το πρώτο μπροστινό σύστημα, μπορούμε να τσιμπήσουμε το φρένο το μπροστινό ή το πισινό, χωρίς να γίνει μεγάλη βύθιση. Πρέπει να αλλάζει γωνία caster, το μηχανάκι δεν προμηθειάζει, δεν αλλάζει η γεωμετρία του και μπορεί να συνεχίσει να στρίβει. Τα χαρακτηριστικά anti-dive, δηλαδή η αντιβίδηση που έχει το συγκεκριμένο πυρούνι, είναι τεράστια. Με αποτέλεσμα, ενώ πατάς ακραία φρένα και 485 κιλά σύντομα να βάτει μισό τόνο φορτίο, θα έπρεπε να γονατίσουν το καλάμι. Το καλάμι δεν γονατίζει και έχει μια συγκεκριμένη προοδευτική βίδηση. Απλά να σου θυμίζει ότι πραγματικά έχει μοτοσυκλέτα και δεν έχει αυτοκίνητο. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς στρίβει το τιμόνι. Εδώ όπως βλέπετε, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, θα το βγάλουμε τώρα, αλλάξουμε ρολεμάν, στρίβει από πάνω. Υπάρχει ένα ρολεμάν εδώ και υπάρχει ένα ρολεμάν εδώ. Εδώ μέσα. Θα το βγάλουμε τα ρολεμάν μετά. Τώρα, το τιμόνι στρίβοντάς του έχει δύο ακρόμπαρα. Το ένα ακρόμπαρο είναι αυτό και το άλλο ακρόμπαρο είναι από εκεί, το μαύρο. Αυτά τα δύο ακρόμπαρα συνδέεται εδώ πέρα με ένα ημίμπαρο και όπως το τιμόνι στρίβει, στρίβει το πυρούνι. Άρα η ανάρτηση δεν στρίβει, στρίβει το πυρούνι. Βλέπετε τώρα, ενώ στρίβω την ανάρτηση εδώ, το πυρούνι μάλλον, η ανάρτηση μέσα παραμένει σταθερή. Λοιπόν, στρίβω, το βλέπετε, στρίβω και μέσα η ανάρτηση δεν κουνιέται, παραμένει σταθερή. Άρα την ώρα που εγώ στρίβω το πυρούνι σε μια μοτοσυκλέτα, κοιτάξτε τι γίνεται. Το πυρούνι την ώρα που το στρίβω, φεύγει το βάρος, πάει στο εσωτερικό της τροφής και η μπουκάλα πατιέται. Αυτό αλλάζει τη γωνία caster, τη γωνία trail και δίνει βάρος στους επιτόπιους ελιγμούς. Καθώς επίσης δίνει και κακή οδική συμπεριφορά την ώρα που είσαι πλαγιασμένος μέσα στη τροφή. Αυτό σε αυτό το πυρούνι δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, έχω απομονώσει το σύστημα διεύθυνσης από το σύστημα βύθισης. Στρίβουμε χωρίς να βυθίζουμε. Πλαγιάζουμε, φρενάρουμε, δεν βυθίζουμε, δεν αλλάζουμε caster, δεν αλλάζουμε ταξίδι, δεν αλλάζουμε trail και μπορούμε μέσα στη τροφή να τσιμπήσουμε φρένα. Αυτή η τοπολογία έχει εκπληκτικά πλεονεκτήματα, αλλά έχει τεράστιο κόστος κατασκευής. Γι' αυτό και θα το συναντήσεις σε πάρα πολύ ακριβές μοτοσυκλέτες. Μια μοτοσυκλέτα η οποία έχει παρόμοια τοπολογία είναι το GS 1200, 1100, 1150, 1250. Εδώ βλέπετε μόνο ψαλίδι όμως. Είναι το λεγόμενο tele-lever. Tele-lever το βλέπετε. Είναι ένα ψαλίδι μακρύ. Και εδώ στρίβω. Και εδώ η ανάρτηση δεν στρίβει. Ουσιαστικά εδώ δεν έχουμε ακρόμπαρα, αλλά έχουμε ένα λαιμό πυρουνιού, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το ψαλίδι και ουσιαστικά δίνει την κίνηση, τη στρέψει εδώ πέρα μέσα, σε αυτό το ball joint, εδώ. Τα καλάμια είναι διακοσμητικά, δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό και στα μετέπειτα μοντέλα BMW, στα μοντέλα με τους κινητήρες στη σειρά τους K 1300-1600 έχει βάλει πλακέ τύπου πυρούνια όπως είναι Goldwing.
Τώρα, όλη αυτή η τοπολογία ξεκίνησε από έναν σκοτσέζο μηχανικό, τον Norman Hossack, ο οποίος είναι ζωή. Ο Norman Hossack είχε μια αγωνιστική ομάδα και ετοίμαζε αυτοκίνητα για αγώνες. Με πάρα πολλές διακρίσεις στην πορεία, ένας φίλος αγόρασε μια BMW K100, αρχές του 80, και έφαγε μια μεγάλη σάρα με την BMW. Η K100 εκείνη την εποχή είχε ένα κακό πυρούνι, το πήρε ο Hossack, το πέταξε και έβαλε μια τοπολογία τύπου Norman Hossack. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο Hossack προσπάθησε να πουλήσει την τοπολογία αυτή στην BMW. Η BMW όμως δεν ήθελε να την αγοράσει γιατί ήταν πολύ ακριβή πατέντα. Εισήγαγε μια μοτοσυκλέτα Norman Hossack K100, δηλαδή βελτιωμένη από το Hossack K100 BMW, και την πήγε από την Σκωτία στη Γερμανία. Εκεί αντιγράψαν το σύστημα του Norman Hossack και αντί για δύο ψαλίδια, όπως είναι η Goldwing, βάλουν ένα ψαλίδι, αυτό το πέρα που βλέπετε στη GS, και το ονομάσανε Telelever, δηλαδή μακρύς μοχλός. Προσπάθησαν να απομονώσουν την βύθιση των καλαμιών από το στρίψιμο του τιμονιού. Αυτό που προηγουμένως. Για να έχουν τα πλεονεκτήματα που ανέφερα. Σταθερή γεωματρία, σταθερό μεταξόν, σταθερή γωνία τρέλ, σταθερή γωνία κάστερ. Δεν τα κατάφερα σε μεγάλο βαθμό. Το Telelever είναι άκαμπτο, αλλά δεν είναι άκαμπτο όπως είναι το συγκεκριμένο σύστημα το οποίο είναι αντιγραφή από Hossack. Το οποίο αργότερα, όταν τελείωσε η πατέντα, γιατί ποτέ η BMW δεν τέχτηκε να πληρώσει το Hossack, και έβγαλε τις σειρές K1300 και K1600, αντέγραψε το πυρούνι του Hossack και το ονόμασε Dual Lever. Άρα, άλλο είναι το Telelever που βλέπετε εκεί πέρα, και άλλο είναι το Dual Lever που βλέπετε στα BMW τα K, τα τετρακύλινδρα BMW, που έχει δύο ψαλίδια. Δηλαδή, τα Dual Lever έχουν δύο ψαλίδια, όπως η Goldwing. Ένα εδώ και ένα πάνω. Εδώ. Τώρα, αυτές είναι αρτήσεις, ο Hossack τη σκέφτηκε, δεν υπάρχει παρθενογένεση, τη σκέφτηκε από τα αυτοκίνητα που βελτίωνε. Συγκεκριμένα, αυτή η ανάρτηση ονομάζεται στα αυτοκίνητα ανάρτηση με διπλά ψαλίδια. Εκεί η ανάρτηση στα αυτοκίνητα ονομάζεται ανάρτηση Macpherson. Ο Macpherson είναι ένα Σκοτσέζο. Ο Hossack σκέφτηκε πρώτο ότι αν πάρει μια ανάρτηση με διπλά ψαλίδια από μπροστινό αυτοκίνητο και τη γυρίσει από κάθετα που είναι ρόδε με διπλά ψαλίδια οριζόντια, θα δημιουργήσει τα πλεονεκτήματα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτοκίνητο βύθιση στο φρενάρισμα, υπάρχει πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει αλλαγή κάμπρη και γεωμετρία. Υπάρχει μάλλον πάρα πολύ μικρή. Και έτσι πουλούσε μια K100 μεταποιημένη στη Σκωτία, την οποία την έλεγε Norman Hossack K100. Παραπάνω μπορείτε να βρείτε στο Wikipedia. Στην πορεία η BMW, επειδή δεν ήθελε να τη γράψει τον Hossack, γιατί θα τη έκανε μήνυση ο Hossack, πήρε την άλλη ανάρτηση, δηλαδή πήρε την ανάρτηση αυτοκινήτου τύπου Macpherson, που την είχε σχεδιάσει επίσης ο Σκοτσέζος μηχανικός Macpherson, και τη γύρισε οριζόντια. Δηλαδή από έτσι που ήταν η Macpherson, τη γύρισε οριζόντια και δημιούργησε το Telelever. Στην πορεία αντιλήφθηκε ότι τα δύο ψαλίδια είναι ακόμα καλύτερα και σε ρέση κάπου αφορά δύο ψαλίδια και το έχει ονομάσει Dual Lever αντί για Telelever. Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η εξής. Σε αυτό το πέρα τα συστήματα προσπαθούμε να μην μεταφέρουμε τους κραβασμούς από τη λακκούβα στο τιμόνι για να μην κουράζει το οδηγός. Εδώ πέρα όμως οι κραβασμοί μεταφέρονται διότι, όπως βλέπετε, το σύστημα του ρουλεμάν του πυρουνιού που γυρίζει κάτω το ball joint μπορεί να περάσει στους κραβασμούς γιατί οι κραβασμοί περνάνε σε κάθε το άξονα. Εδώ έχει πάει ένα βήμα παραπέρα Honda για να προσδώσει στο πολυτελές όχημα εξαιρετική άνεση στα χέρια του οδηγού την ώρα που πέφτει σε λακκούβες και έχει βγάλει δύο ακρόμπαρα. Βλέπετε το ακρόμπαρο, ένα ακρόμπαρο εδώ και ένα ακρόμπαρο το οποίο το έχω κάνει εγώ αναβάθμιση, custom δικιά μου. Θα το δείτε, θα μιλήσουμε και για αυτό το ακρόμπαρο. Αυτό το ακρόμπαρο δεν είναι Honda. Είναι ακρόμπαρο made by Motor Rider και by Δίτροφο. Είναι μια εκπληκτική αναβάθμιση το ακρόμπαρο. Θα σας πω και για αυτό το ακρόμπαρο. Οπότε το τιμόνι γυρίζει και τα ακρόμπαρα ουσιαστικά κινούν ένα ημίμπαρο. Αυτό είναι το ημίμπαρο. Να το δείτε, ήταν ακρόμπαρο, το δεν είναι άλλο ακρόμπαρο. Και τα ακρόμπαρα γυρίζουν το ημίμπαρο. Το ημίμπαρο γυρίζει το πυρούνι. Τα ψαλίδια παραμένουν ακούνια που είναι ανάμεσα η ανάρτηση. Την ώρα που η ανάρτηση φάει κραβασμό και προσπαθεί να σου χτυπήσει τα χέρια προς τα πάνω, ο κραβασμός πάει στο ημιμπαρό, λογικό, όπως πάει και στην BMW, στο Telelever και στο Dual Lever, αλλά το τιμόνι δεν είναι εδώ απάνω διδομένο. Το τιμόνι από εδώ μέχρι εδώ
Υπάρχει το ακρόμπαρο. Και εδώ το ακρόμπαρο. Οπότε ο κραβασμός πάει εδώ, χτυπάει στην ανάρτηση και μετά πρέπει να μεταφερθεί οριζόντια διαμέσου του ακρόμπαρου η ταλάντωση και από το ακρόμπαρο να φτάσει στο τιμόνι που το πιάνει εδώ. Συγκεκριμένα. Εδώ είναι το ημίμπαρο. Εδώ απάνω θα βιδώσουν τα δύο ακρόμπαρα. Εδώ θα φάει τον κραβασμό από την ανάρτηση και θα περάσει τα λάδωση της ανάρτησης από εδώ σιγά σιγά προς τα πίσω. Θα διανύσει διαδρομή 17 πόντους και θα πάει εδώ. Και από εδώ που υπάρχει σύλλε μπλοκ θα πάει στο τιμόνι. Εδώ είναι τη μονόπλακα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η Honda μιλάει για 30% μειωμένους κραβασμούς στις λακκούβες. Σε ένα αρχήμα πολυτελείας. Καλά, καλύτερα, Κωστή. Καλά τα λες, Ρεπάβλιο. Πες τα, Ρεπάβλιο. Πες μας, πού είναι ο Τρέσερ, το έχεις εδώ. Όχι, δεν το έχω εδώ, το έχω στο σπίτι, αλλά σύντομα θα παίξει βιντεάκι. Πρέπει να κάνουμε παρουσία στο Τρέσερ. Και... παιδιά, εδώ μιλάμε για ένα καταπληκτικό Τρέσερ, από τα καλύτερα βελτιωμένα στην Ελλάδα. Το οποίο έχει βάλει ένα σκασμό άνθρωπος απάνω, κοίτα δεν έχει βάλει, κάθε λεπτομέρεια και πρέπει να το δείξουμε. Το περιμένω το Τρέσερ. Έγινε. Εδώ λοιπόν ο κραβασμός φεύγει από την ανάρτηση του ψαλίδι και πηγαίνει κατευθείαν επάνω και πηγαίνει στο ρολεμάν τιμονιού εδώ και εδώ είναι τη μονόπλακα και κατευθείαν τη μονόπλακα περνάει στο τιμόνι. Αυτό προσπάθησα αργότερα να το διορθώσω με τον dual lever BMW. Το dual lever έχει ένα μονό ακρόπαρο το οποίο κουνάει ένα ψαλίδι έξτρα. Αλλά επειδή δεν έχω εδώ πέρα μια κάπα θα σας το δείξω στην τοπολογία σχεδίου μηχανολογική. Εάν το ακρόμπαρο σπάσει, θα μείνει χωρίς τιμόνι. Ο λόγος που έχει εδώ πέρα δύο ακρόμπαρα η Honda είναι γιατί το ένα είναι το δεξί που έχουμε αλλάξει εδώ με το φάνη, που είναι ανοξίδωτο, είναι ότι στρίβει το τιμόνι δεξιά-αριστερά, και το δεύτερο από εκεί ακρόμπαρο, το οποίο είναι άχρηστο, σε εισαγωγικά άχρηστο, σε περίπτωση που το ένα ακρόμπαρο κοπεί και κάνει αστοχία ή κοπεί η βίδα ή σπάσει το ακρόμπαρο, υπάρχει δεύτερο ακρόμπαρο από εκεί αριστερά, το ρωσιακό, για να μπορεί να στρίψει το τιμόνι. Η BMW δεν έχει βάλει δύο ακρόμπαρα, έχει βάλει ένα ακρόμπαρο το οποίο οδηγεί ένα ψαλίδι. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αφενός μεν δεν υπάρχει παρθενογένεση. Και πρώτη ανάρτηση συσκευή ο Σκοτζέζος ο Μακφέρσον. Ή το τελελεύερ είναι τη γραφή του Μακφέρσον. Την ανάρτηση του Χόσακ τη σχεδίασε ένας τύπος δεν ξέρω ποιος με διπλά ψαλίδια. Ανάρτηση αυτοκινήτου. Την πήρε ο Χόσακ, σκέφτηκε την πατέντα και έκανε τα διπλά ψαλίδια να γυρίσουν 90 μοίρες. Την πήρε η BMW, δεν πλήρωσε τα δικαιώματα στο Χόσακ και φτιάχνει ο τελελεύερ που είναι τη γραφή του Μακφέρσον. Τώρα κάνω επανάληψη. Μετά η BMW τελειώνει τα δικαιώματα τη πατέντα 30 χρόνια και κατασκευάζει τον dual lever, σειρά K. Και τελευταία η Honda μελετάει τα σχέδια του Χόσακ, τα σχέδια τη BMW σε τελελεύερ και παραλεύερ και βγάζει μια ανάρτηση τύπου Χόσακ. Η οποία είναι ένα βελτιωμένο dual lever που φοράνε οι σειρές K, αλλά για λόγους ασφαλείας έχει δύο ακρόμπαρο και έχει ένα ακρόμπαρο, έτσι ώστε να μας πάει στο ακρόμπαρο να συνεχίσει να έχει τη μόνη. Και επίσης έχει το πλεονέκτημα ότι η κραβασμή είναι 30% μειωμένη, γιατί το ακρόμπαρο δεν είναι σε κάθετη διάταξη. Είναι σε οριζόντια διάταξη και οι κραβασμοί της ανάρτησης φεύγουν, χτυπά στα ακρόμπαρα και αποσβαίνονται μέχρι να φτάσουν στη μονόπλακα επί 30%. Άρα λοιπόν έχουμε τα χαρακτηριστικά αντι-dive που θέλουμε, δηλαδή αντιβήτησης σε μια πάρα πολύ βαριά μοτοσυκλέτα, όπως και με μοτοσυκλέτες BMW αντίστοιχες τουριστικές που είναι 330-340 κιλών και εκείνες και έχουν και πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά αντιβήτησης, γιατί στα 150 χιλιόμετρα όταν φρενάρεις ένα μηχανάκι που είναι 130 κιλά και ένα που είναι 385 κιλά, καταλαβαίνεις ότι η βήτηση που θα έχει από τη στροφορμή του φρένου φαίνεται τεράστια. Και δεν μπορεί με συμβατικά πυρήνια να γίνει αυτό. Τώρα, γιατί οι μοτοσυκλέτες οι απλές δεν έχουν συστήματα τέτοια, που είναι μόνο πλεονεκτήματα. Λοιπόν, ένας λόγος είναι εξής. Εδώ το ψαλίδι δεν υπάρχει πλαίσιο. Το ψαλίδι φεύγει. Και σταματάει εδώ. Όλο αυτό είναι ψαλίδι, το βλέπετε. Αυτή η μοτσουκλέτα δεν έχει πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι αυτό το πέρα που βλέπετε. Όλο αυτό. Εάν εσύ αφαιρέσεις το μπροστινό ψαλίδι, η μοτσουκλέτα δεν έχει πλαίσιο. Δηλαδή το ίδιο το πλαίσιο, το ίδιο το ψαλίδι μπροστά, είναι πλαίσιο. Άρα, όταν η BMW θέλει να αλλάξει μοντέλο, είναι υποχρεωμένη να κρατήσει, εφόσον δεν θέλει να χυτεύσει νέο ψαλίδι, να κρατήσει το ίδια γωνία κάστρα και την ίδια γωνία trail.
Για να αλλάξει το Castle Grill Trail, η μοναδική λύση είναι να μειώσει ή να μεγαλώσει τη διάμετρο της ρόδας. Ενώ όταν έχει ένα πυρούνι από τη Σόβα φτιαγμένο, για παράδειγμα, ας πούμε του Forza, μπορεί να το βάλει και στο XTV και στο NC και να μην αλλάξει και τίποτα. Εδώ πέρα το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, γιατί κάθε φορά που φτιάξει νέο μοντέλο πρέπει να χειτεύει νέα εξαρτήματα. Για παράδειγμα, πάμε στην Gorgut. Εδώ υπάρχει μια χύτευση. Η Gorgut είναι η μοναδική μοτοσυκλέτα παραγωγής που φοράει λάστιγο 130 πλάτος. Θα το δείτε. Το βλέπετε 130, 70, 18 παρακαλώ. Για να αντέξει το βάρος. Και για να έχει ευθυβολία στις μεγάλες ταχύτητες με πάρα πολύ βάρος στην εθνική οδό, με 160 χιλιόμετρα, στα ταξίδια. Εδώ λοιπόν, η απόσταση από εδώ μέχρι εδώ έχει οροφετηθεί στο καλούπι που έχει φτιάξει η Honda για να χυτεύσει αυτό το εξάρτημα, στα 130 χιλιοστά για να μπορέσει να φορέσει μέσα η ρόδα. Αν αυτό το πράγμα το χρησιμοποιήσει σε ένα άλλο μηχανάκι Honda που έχει 120 μπροστινό λάστιγο, θα υπάρχει ένα πάρα πολύ άσχημο κενό. Επίσης, εδώ πέρα βλέπετε από το χυτήριο έχουν χυτευτεί δύο μπαλάκια τα οποία μέσα έχουν κάνει σπυροτόμηση. Γιατί? Για να βιδωθεί το εμπρός στο φτερό. Να το, εδώ πέρα. Εδώ, σε αυτά τα μπαλάκια μέσα που έχουν κάνει σπύρωμα, βιδώνει το φτερό. Το βλέπετε? Άρα λοιπόν, αυτό το εξάρτημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη μοτοσυκλέτα. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι dual lever ή tele leverage BMW ή αυτό τη Honda είναι dedicated για συγκεκριμένα μοντέλα. Αυτό ανεβάζει τεράστιο κόστο παραγωγή. Γι' αυτό διαφορετικά τα πλεονεκτήματα σε αυτά τα πυρούνια είναι τεράστια. Πρώτα απ' όλα μπορεί να πατά φρένο μέσα στη στροφή. Μα θα μου πει είναι σωστό οδηγικά? Όχι. Αλλά αυτέ οι μοτοσυκλέτε είναι τουριστικέ. Δεν είναι μοτοσυκλέτε super sport πίστα. Επίση ο Hossack με μοτοσυκλέτε με τα πυρούνια κέρδιζε αγώνε στη πίστα. Προφανώ και μπορεί. Απλά το κόστος εξέλιξης είναι τεράστιο. Τώρα, προφανώς, γιατί δεν μπαίνουν στο GP αυτά τα πυρούνια. Στο GP αυτά τα πυρούνια μπορεί να έχουν απαγορευτεί. Στο GP υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν μπορείς εσύ να πας να κάνεις ό,τι κουστάρεις. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει απαγορευτεί το IBS. Δεν μπορείς να πας να βάλεις IBS στο GP. Τα GP 500 σου λέει IBS που έχω απαγορεύεται. Απαγορεύεται traction. Δεν μπορείς να πεις εγώ να βάλω traction. Ένα άλλο πράγμα που έχουν απαγορεύσει στη Honda στα GP είναι να έχει χρησιμοποιήσει τη CT. Γιατί όταν κατέβηκε ένα κυβότο τύπου τη CT, ακόμη πιο εξελιγμένο, του ακάτεψε όλου. Του έριχνε γύρω στου τρει γύρου. Και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η ΦΙΑ, μοτοσυκλέτες, είπε ότι παιδιά αυτό το κυβότιο το βγάζετε από εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ανταγωνισμός. Γιατί ρίχνετε γύρους για πλάκα. Λοιπόν, αφού είναι το βίντεο σήμερα, εξηγήσαμε τα πυρόνια Tele Lever με ένα ψαλίδι, Steel Hossack με δύο ψαλίδια. Εξηγήσαμε ότι η BMW έχει πυρούνι με δύο ψαλίδια σε σειρές κάπα. Εξηγήσαμε για ποιο λόγο αυτά τα πυρούνια δεν είναι δεδομένα γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά. Εξηγήσαμε γιατί δεν μπαίνουν σε απλές μοτοσυκλέτες. Εξηγήσαμε γιατί έχουν πλεονεκτήματα και μπορούν να στρίβουν στροφή. Γιατί είναι ξεχωριστά το σύστημα διεύθυνση που στρίβει η μηχανή, στρίβει από το σύστημα που βυθίζεται. Δηλαδή, εγώ στρίβω και δεν βυθίζω. Εκεί άμα στρίψω, τώρα που έχω στρίψει και έχω παρκάρει, η μπουκάλα έχει βυθιστεί. Άμα το πυρούνι το ισιώσω, η μπουκάλα θα σηκωθεί. Και έχει αλλάξει γωνία Caster, και έχει αλλάξει το Trail, και αλλάξει το μεταξόνιο. Αυτά δεν υπάρχουν σε αυτά τα πυρούνια. Έχουν δώσει και κάποια μικρά χαρακτηριστικά βύθισης η Honda, έτσι ώστε να έχει την αίσθηση ότι οδηγείς μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, όταν πατάς φρένο, έχει μια κάποια βύθιση, το έχει επιτρέψει αυτό η Honda. Υπάρχει μια ψυχολογία στο Caster και στο Trail, δεν είναι άκαμπτη. Η BMW έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, το Tele Lever, ότι είναι πάρα πολύ άκαμπτη. Και η Honda για να μην κατηγορηθεί, για να μπορέσει να οικειοποιηθείς με την Gorgut πιο εύκολα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια οδηγούσε μια κλασική μοτοσυκλέτα με τηλεσκοπικά πυρούνια, έχει επιτρέψει να μπορεί να κάνει μια βύθιση. Παρ' όλα αυτά, η βύθιση είναι τόσο όσο πρέπει για να μπορείς να πατάς φρένο και μέσα στη στροφή. Γιατί αν αυτό το τέρας μπει στη στροφή με παραπάνω χιλιόμετρα, πραγματικά δεν το μαζεύεις. Οπότε εκεί τσιμπάς φρένο. Και τσιμπάς και μπροστινό και σώζεσαι. Και το έχω δοκιμάσει κι εγώ. Όχι επειδή έκανα να το κάνω πείραμα, γιατί τα ήθελε ο ψινός μου. Αυτά, παιδιά, ό,τι απορίες έχετε για τα συστήματα Norman Hossack Dual Lever, Tele Leverage BMW και σύστημα τύπου Hossack σε την Goldwing, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια, μπορούμε να κάνουμε ένα live να το συζητήσουμε. Φανή, τι κάνουμε τώρα? Θα λύσουμε το πυρονί. Λοιπόν, τώρα ο Φάνης ξεβιδώνει το πάνω ρουλεμάν. Όχι το πάνω ρουλεμάν, συγγνώμη. Δεν ξεβιδώνει το ρουλεμάν. Το πυργάκι ξεβιδώνει από το παξιμάτι, από το πυρονί. Φάνε εδώ για να φύγει προς την ανάλυση, θέλει ταλαιπωρία. Περαθούμε τα πλαστικά όλα. Έτσι δεν είναι? Ορίστε. Βγάλαμε το πυρόνι. Είναι εδώ. Και δεν έχει καμία σημασία ανάρτηση. Αυτό απλό έχει σχέση με τη διεύθυνση. Αυτό μόνο στρίβει. Τώρα φαλαχούν τα ρουλεμάν του. Με ένα ρουλεμάν γνήσια.
για το μεγάλο ταξίδι. Και εδώ από πάνω υπάρχει ακόμα ένα ρολεμά. Το πήγε αυτό, το βγάλουμε τώρα. Α, το έβγαλε, φάνησε από πάνω, το πήρε από πάνω. Ωραία. Αυτά φαλακτούν. Είναι δύο ρολεμάν και είναι μαζί και τάπες από τα δέθια. Από τα. Πες το ρεφάνι για τη σκόνη. Ωραία. Έτσι μου για τη σκόνη. Ωραία. Αυτά φαλακτούν να μπουν κνήσια καινούργια, σφραγισμένα. Αυτά. Και σάρα με υγεία. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας.